Εγώ το μόνο που προτείνω είναι να ακολουθήσουμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αυτά που έλεγε και που έχουν καταγραφεί με διάφορες ευκαιρίες, τι πρέπει να κάνουμε με τους... μπορεί να ακολουθήσει ο κ. Μητσοτάκης από την πολιτική. Αυτό είναι το ερώτημα. Μετριοπαθής ο κ. Σκούλογλου σήμερα μας εκπλήσει και με τη μετριοπάθεια και με τον καραμαλισμό του. Ναι, γιατί έχετε ξεχάσει... Έγιναν καραμαλικοί στον ΣΥΡΙΖΑ και έρχονται να μας δώσουν μαθήματα καραμαλισμού. Είναι και αυτό σημάδι των καιρών και της σύγχυσης που επικρατεί στην Κουμουντούρου, της πλήρους. Γιατί ξέρετε ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, δεν θα έκανε ποτέ την απέτηση. Τα ξέρω καλά, κύριε Κούλογλου, είμαι επιστημονικός διευθυντής στο Ίδρυμα Καραμαλή στη Φιλοθέα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ξέρω πολύ καλά το έργο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σας ευχαριστώ για τα μαθήματα. Δεν θα έκανε ποτέ την απρέπεια που έκανε ο κ. Μητσοτάκης στο Ζάπιο σε μια εκδήλωση για τα 40 χρόνια, εθνική εκδήλωση, να καταβερθεί εναντίον της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μικροκομματικούς εσωτερικούς λόγους. Απρέπει να κατάλαβα, κύριε Κούλογλου, αν εσείς τελικά μετά από 4,5 χρόνια ήσασταν με το όχι, με το ναι, αυτό παραμένει. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και θα θέλαμε να βάλουμε τον. Να ρωτήσω τον κύριο Κερυβή. Ναι, και τον κύριο Κούλογλου. Μετά για να μπορούν να μου δώσουν. Ρώτα. Καλημέρα σε όλους. Κύριε Κερίδη, να ρωτήσω, με βάση αυτά που είπε και ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Μάζης, εάν βλέπετε ότι η κουβέντα και το επικείμενο ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν πρόκειται να διαφοροποιηθεί ως προς το περιεχόμενό του. Δηλαδή, εάν κάποιο από τα λεγόμενα ή τις ιδέες αυτές, τα αιτήματα που θέτει ο κύριος Μάζης, θα τεθούν από τον Πρωθυπουργό. Κοιτάξτε, καταρχάς να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το χθεσινό και συνολικά για τα ελληνοτουρκικά όπως έχουν διαμορφωθεί. Να πούμε ότι χθες επιβεβαιώθηκε η μείωση της έντασης, την οποία είχε προκαλέσει εντελώς αδικαιολόγητα η Τουρκία μέσα στο 2020. Έχουμε να κάνουμε με μία αναδίπλωση. Όπως είπε ο Γιάννης Μάζης, ο καλός συνάδελφος, ένα μάζεμα της Τουρκίας, το οποίο βεβαίως έχει να κάνει και με την ευρύτερη διαπραγμάτευση στην οποία βρίσκεται, με τη Δύση συνολικά, τους Αμερικάνους ειδικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφορές ή ότι είμαι αισιόδοξος για ουσιαστική επίλυση της διαφοράς που έχουμε στο ζήτημα της οριοθέτησης. Επιβεβαιώθηκε η μεγάλη απόσταση που μας χωρίζει, το είπε και ο Νίκος Δένδιας. Από εκεί και πέρα οφείλουμε μια συνολική αποτίμηση. Νομίζω ότι δικαιούμαστε χωρίς ίχνος υπεραισιόδοξης, έτσι, υπερφύαλης υπεραισιοδοξίας. Είμαστε πάντα σε εγρήγορση. Η Τουρκία είναι εδώ για να μείνει. Είναι ένας μαραθώνιος. Χρειάζεται διαρκής επιφυλακή και προσπάθεια. Όμως, πρώτον, η Τουρκία επιχείρησε να ευνηδιάσει πέρσι και ευνηδιάστηκε και στον Εύρο και στη θάλασσα. Είχε αλλιώς μάθει, βρήκε τείχο. Η Τουρκία βρέθηκε σε αντιπαράθεση με πάρα πολλές χώρες, συνολικά με τη Δύση και βεβαίως στην περιοχή τους Άραβες στο Ισραήλ. Η Ελλάδα προχώρησε πολύ ενεργητικά σε αναβάθμιση των στρατηγικών της σχέσεων με πάρα πολλούς από τους παίκτες τους κρίσιμους εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίως να καλύψει κενά στην αποτρεπτική ισχύ της με τα Ραφάλ και όλα τα υπόλοιπα που έγιναν και γίνονται. Και σήμερα η Ελλάδα πράγματι έφερε την Τουρκία, έσυρε την Τουρκία χωρίς ίχνος κομπορημοσύνης εκεί που δεν ήθελε. Η Τουρκία ήθελε την ένταση και την στρατηγική διαφορά. Συγγνώμη, πώς βρήκε τείχο στη θάλασσα όταν επί μήνες το όρο της Ρέης αλώνιζε μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και έρχεται τώρα ο κύριος Τσαβούσογλου στο Βήμα να πει ότι εμείς δεν κάναμε καμία παραβίαση. Βρισκόταν το όρο της Ρέης σε τουρκική υφαλοκρηπίδα. Έχουμε ξεφύγει όμως, έχουμε ξεφύγει, ξέρετε. Πώς βρήκε τείχος. Από το αρχικό ερώτημα για την αποτίμηση της θεσινής, δηλαδή αν πρόκειται για μια τακτική ή στρατηγική κίνηση της Τουρκίας, εάν είναι ένα θέμα που και εμάς μας συμφέρει γιατί θέλουμε να περάσουμε ήρεμο καλοκαίρι και λόγω πανδημίας και λόγω του τουρισμού. Αυτό σωστό είναι. Και τα λοιπά. Δηλαδή, εμείς θέλουμε, κύριε Παπαδάκη, τη μείωση της έντασης και θέλουμε ανοιχτό το δίευλο επικοινωνίας. Βεβαίως. Και άρα σε αυτό το σημείο η προσπάθεια της Τουρκίας για στρατικοποίηση απέτυχε. Θέλουμε τις διερευνητικές, θέλουμε να μπορούμε να συνομιλούμε, βεβαίως όχι χωρίς προϋποθέσεις και πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου. Είναι ένα κέρδος, δεν σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημα. Το αντίθετο, το πρόβλημα παραμένει, χρειάζεται διαρκής προσπάθεια. Τείχο βρήκε η κυρία Κοτρότσο στον Εύρο, όπου είχε συνηθίσει 4,5 χρόνια να εργαλειοποιεί... Για τη θάλασσα, είπα, κύριε Κελάδα. Ναι, συμφωνώ. Για τη θάλασσα, θα θέλαμε την άποψή σας. Το αποτύπωμα
της χθεσινής συνάντησης είναι αρνητικό ή θετικό κατά την άποψή σας? Κοιτάξτε, το γεγονός ότι υπήρξε αποκλιμάκωση της έντασης, το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν δημόσιες δηλώσεις για εσωτερική πολιτική κατανάλωση, το γεγονός ότι οι συνεντεύξεις τύπου δεν χρησιμοποιήθηκαν ως τηλεοπτικό debate και πάμε για μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, είναι θετικό. Εγώ δεν θέλω να πω καθόλου και δεν κάνω ποτέ κριτική σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να κρατάμε μια πολιτική εθνικής ενότητας. Με την προϋπόθεση όμως ότι αυτό το κάνουν όλες οι πλευρές. Κατεβάζουν τους τόνους και δεν λένε πράγματα τελείως εξωπραγματικά. Όπως ότι παραδείγματος χάρη η Τουρκία έπεσε σε τοίχο, ενώ προηγουμένως την αφήνανε να αλωνίζει. Αυτό τώρα, εντάξει, όταν το λέει ο κύριος Κερίδης, εκπροσωπώντας μια κυβέρνηση η οποία είχε μπει ο Λους Φρέις και έκανε έρευνες στα ελληνικά χωρικά ύδατα και έλεγε ότι το είχε παρασύρει το κύμα, ή όπου έλεγε ότι εμείς κάνουμε θόρυβο, είναι εκεί, κάνει έρευνες, εμείς κάνουμε θόρυβο και εμποδίζουμε τις έρευνες, είναι λίγο αστείο. Λοιπόν, θα σοβαρευτούμε και πρέπει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να σοβαρευτεί πρώτα απ' όλα. Να σοβαρευτεί και να αποφασίσει τι ακριβώς θέλει να κάνει στο θέμα της Τουρκίας και ο κ. Μητσοτάκης να αποφασίσει ότι θα προχωρήσει μπροστά, θα προχωρήσει σε διευθυντικές επαφές και θα πάμε στο δικαστήριο της Χάγης, όπου έχουμε όλα τα διεθνή δίκαια με το μέρος. Αλλά αυτό θα το κάνει μόνο με την προϋπόθεση ότι θα πει στην κομματική του αντιπολίτευση ότι εγώ προχωράω και όποιος διαφωνεί πρέπει να κατέβει από το τρένο. Γιατί εδώ έχουμε μέσα στην κυβέρνηση και μέσα στο κυβερνό κόμμα απόψεις όπως του κυρίου Σαμαρά, παραδείγματος χάρη, ο οποίος όχι μόνο δεν θέλει συζήτηση επί της Χάγης κτλ. Δεν θέλει καθόλου διάλογο. Δηλαδή είναι αντίθετος ακόμα και με αυτό που έγινε χτες, διότι λέει ότι δεν συζητάμε με πειρατές. Ο κύριος Σαμαράς έχει μια αξιοσημείωτη επιρροή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό έχει παραλύσει τον κύριο Μητσοτάκη και ελπίζω να αποφασίσει κάποια στιγμή να κάνει κάποιες τομές. Αυτό είναι. Η συνάντηση με τον Ερντογάν, κύριε Κούλογλου, δεν δείχνει μια αντίθετη κατεύθυνση? Όχι αναγκαστικά. Κοιτάξτε, στη διεθνή πολιτική και δεν περνάει καθόλου το επιχείρημα ότι εμείς δεν συζητάμε. Δεν συζητάμε γιατί έχουμε απόλυτες γραμμές και μέχρι εκεί και τα λοιπά. Απλώς λέω ότι δείχνω ότι αυτό δεν περνάει καθόλου. Ναι, αν δεν περνάει σε κανένα. Σας διαβεβαιώ ότι αν πεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που συμφωνούμε είναι θεωρητικά με το μέρος μας και συχνά συναισθηματικά με το μέρος μας, εάν πεις ότι εγώ δεν συζητάω, είσαι εκτός παιχνιδιού. Πρέπει να πεις ότι εγώ συζητάω. Τώρα, αν αυτές οι συζητήσεις θα πάρουν ουσιαστικό περιεχόμενο, μακάρι να πάρουν ουσιαστικό περιεχόμενο και να προχωρήσουμε σε μια περαιτέρω αποκλιμάκωση, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι τα εξωτερικά θέματα τα χειριζόμαστε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη εσωκομματικούς συσχετισμούς και με αποκλειστικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Λέγοντας πράγματα όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, παραδείγματος χάρη, που έλεγε και στα ελληνοτουρκικά, διαφορετικά και γενναία. Εγώ το μόνο που προτείνω είναι να ακολουθήσουμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αυτά που έλεγε και που έχουν καταγραφεί με διάφορες ευκαιρίες, ότι τι πρέπει να κάνουμε με τους... μπορεί να ακολουθήσει ο κ. Μητσοτάκης από την πολιτική. Αυτό είναι το ερώτημα. Κύριε Μαζί, όντως ήταν εντυπωσιακό και το βίντεο το οποίο ανέβασε ο Τσαβούσογλου φεύγοντας. Εκεί δεν κάνει καμία αναφορά στην τουρκική, όπως ισχυρίστηκε στη Θράκη, στην Κομωτινή μειονότητα. Ευχαριστεί τον κύριο Τσαβούσογλου, ήταν υπέροχη η τουρκική, έτσι, με τον κύριο Δένδια. Συγγνώμη αν θέλετε με ειδοποιούν ότι έχουμε νεότερα για το θέμα του Αλίμου, γιατί έχουμε και την εγκληματικότητα. Κάθε μέρα τέτοια ώρα σκάει ένα τέτοιο θέμα. Συγγνώμη κύριε Μάζη, επανέρχομαι σε εσάς. Να ακούσουμε λοιπόν, βοήθησε με ζωή μου, βοήθησε με ζωή μου. Κύριο Καϊακμάνη έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο οποίος είναι άλλωστε και ο χώρος της ευθύνης του στην περιοχή εκεί. Είναι νοτιοανατολική Αττικής. Των αστυνομικών νοτιοανατολικής Αττικής. Κύριε Καϊακμάνη, τι περιστατικό είναι αυτό, καλημέρα, τι περιστατικό είναι αυτό του Αλίμου? Κάποιος, από ό,τι άκουσα από συναδέλφους μου, κάποιος έριξε με 9 προφανώς πιστόλια από τον δρόμο
προς τον τρίτο όροφο μιας πολυκατοικίας που βρίσκεται εκεί στην οδό Κουμουνδούρου. Και από ό,τι βλέπουν οι συνάδελφοί μου, υπάρχουν δύο σφαίρες έξω, δύο σφαίρες έχουν καρφωθεί σε ένα διαμέρισμα και άλλη μία σε κάποιο άλλο. Είχε στόχο, δηλαδή κάποιος από τον δρόμο, μας λέτε τώρα, έτσι, πέρασε πρωί-πρωί, ναι, ναι. Έβαλε στόχο συγκεκριμένο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, που προφανώς ήταν και ο στόχος του, δεν έριξε στον αέρα, στοχευμένα. Έριξε προς συγκεκριμένο όροφο. Τώρα είναι τυχαίο, δεν νομίζω όμως, θα δείξει η προανάκριση και η ιδέα βρίσκεται εκεί εκείνη τη στιγμή. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, δεν υπάρχει κάτι. Όχι, δεν υπάρχει. Από ό,τι ακούω δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Το έχω πει πολλές φορές. Μπορεί να το και θα πρέπει να ενισχυθεί η Νοτιοανατολική Αττική με αστυνομικούς. Η τελευταία ενίσχυση ήταν 6 άτομα. Εδώ προφανώς προφανώς κύριε Καλιακμάνη πρόκειται για περίπτωση εκφοβισμού. Εκτός αν ήταν κάποιος στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου και ήθελε να το σημαδέψει. Ναι, αλλά πρωί-πρωί μάλλον για περίπτωση εκφοβισμού πρόκειται. Κάποιο μήνυμα ενδεχομένως να θέλανε να στείλουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση, είναι πολύ νωρίς, γιατί έγινε πριν λίγο από ό,τι έμαθα. Σας ευχαριστούμε κύριε Καλιακμάνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούτε κύριοι τι γίνεται, γιατί και αυτό είναι τώρα στα... Είναι τρίτη, τέταρτη μέρα τώρα που κάθε μέρα έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό. Ένα τέτοιο. Βγήκε ο άλλος, πήγε έξω την πολυκατοικία, σημάδεψε τον τρίτο όροφο, ευτυχώς που δεν ήταν κανένας στο μπαλκόνι. Προφανώς... Έχει γίνει καμπούλ, κύριε Παπαδάκη. Αυτό που έλεγε παλιότερα ο κ. Χρυσοχοίδης, έλεγε ότι η Αθήνα είχε γίνει καμπούλ. Φανταστείτε τώρα, αν είναι καμπούλ, τώρα έχει γίνει καμπούλ και Βαγδάτη. Μαζί. Μετριοπαθής ο κύριος Κούλογλου σήμερα μας εκπλήσει και με τη μετριοπάθεια και με τον καραμαλισμό του. Ναι, γιατί έχετε ξεχάσει. Έγιναν καραμαλικοί στον ΣΥΡΙΖΑ και έρχονται να μας δώσουν μαθήματα καραμαλισμού. Είναι και αυτό σημάδι των καιρών και της σύγχυσης που επικρατεί στην Κουμουνδούρου, της πλήρους. Γιατί ξέρετε ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, δεν θα έκανε ποτέ την απέτηση. Τα ξέρω καλά, κύριε Κούλογλου, είμαι επιστημονικός διευθυντής στο Ίδρυμα Καραμαλή, στη Φιλοθέα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ξέρω πολύ καλά το έργο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σας ευχαριστώ για τα μαθήματα. Δεν θα έκανε ποτέ την απρέπεια που έκανε ο κ. Μητσοτάκης στο Ζάπιο σε μια εκδήλωση για τα 40 χρόνια, εθνική εκδήλωση, να καταβερθεί εναντίον της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μικροκομματικούς εσωτερικούς λόγους. Απρέπει να κατάλαβε, κ. Κούλογλου, αν εσείς τελικά μετά από 4,5 χρόνια ήσασταν με το όχι, με το ναι, αυτό παραμένει. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχουμε πολλά να πούμε για αυτά που είπατε, αλλά δώσατε στον κύριο Μάζη το λόγο. Θέλω στο τέλος μόνο να απαντήσω. Ναι, κύριε καθηγητά. Πιστεύετε ότι θα έχει συνέχεια αυτό το ωραίο κλίμα, η ωραία ατμόσφαιρα που είχε μέχρι και ανταλλαγή φιλοφρονήσεων για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της ΕΦΕΣ, της ομάδας μπάσκετ? Καταρχάς να πούμε ότι στη διπλωματία χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα και ένα από αυτά είναι η σημειολογία. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Τσαβούσογλου ό,τι είχε να πει και να δηλώσει το εδήλωσε και εγγράφωση στο Δήμα και το έκαμε πράξη στην Κομωτινή. Εκείνο λοιπόν το οποίο λέω είναι ότι δεν είναι το θέμα αν συζητούμε. Το θέμα είναι τι συζητούμε. Και το τονίζω πολύ απλά λόγω χρόνου. Η μία πλευρά καταθέτει απαιτήσεις, η άλλη πλευρά αρνείται τις απαιτήσεις. Δεν καταθέτει δικές της απαιτήσεις. Εάν οδηγηθούμε ποτέ σε σύνταξη συνυποσχετικού, το μέγα ερώτημα είναι τι θα πάει σε αυτό το συνυποσχετικό. Και το ακόμη μεγαλύτερο ερώτημα είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δένδιας, ομιλώντας περί καραμαλισμού, έτσι, γιατί και εγώ παλαιός καραμαλικός νομίζω ότι έχω και εγώ ένα δικαίωμα να πω μια κουβέντα. Λέω λοιπόν ότι από τη μεριά του κυρίου Δένδια θα πρέπει να διατυπωθούν απαιτήσεις και ο κύριος Δένδιας είπε μία απέτηση πολύ σοβαρή, ότι το δικαστήριο της Χάγης πρέπει να αντλήσει δικαϊκό υλικό από την Άγκλος 3 του 1982 του Μοντέγκο Μπέι. Μάλιστα. Δεν έχω ακούσει κανέναν, μα κανέναν άλλον να το λέει πλην εμού. Μια κουβέντα από τον κύριο Κερίδη και κλείσαμε. Μα είναι προφανές ότι αυτή η Διεθνή Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας του 1982 είναι η βάση και είναι το εθιμικό δίκαιο και ας μην το έχει υπογράψει η Τουρκία.
Αυτό είναι το προφανές και αυτή είναι η διαφορά της οριοθέτησης που είναι σχετικά απλή και που άλλες χώρες τις έχουν λύσει πάρα πολύ γρήγορα και δεν πρέπει να χρονίζει διότι το διεθνές δίκαιο μας δίνει όλα τα εργαλεία και εν τέλει η Χάγη. Εγώ κρατάω την συνένεση από τον ΣΥΡΙΖΑ στα βασικά. Δεν θα πω στα 4,5 χρόνια που ζεις. Να το λέτε. Ναι, το λέμε κύριε Μάζη. Εννοείται. Από εκεί και πέρα δεν θα μπω στα 4,5 χρόνια και του τι ζήσαμε στο μεταναστευτικό. Ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν μία γραμμή για τον φράχτη στον Εύρο. Ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε στις ένοπλες δυνάμεις. Ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ ελληνιολογούν για τις συμφωνίες ΑΟΣ και την υπερδραστήρια πολιτική που ακολουθήσαμε, αλλά στο πνεύμα το συνενετικό κρατώ την ανάγκη διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου βεβαίως να προχωρήσουμε όλοι μαζί με απόλυτη αυτοπεποίθηση, κύριε Μάζη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, πραγματικά το λέω από την καρδιά μου, ανησυχίας. Η Ελλάδα έχει πανίσχυρα επιχειρήματα και πείθη στην Ουάσιγκτον, στις Βρυξέλλες, στην Ιερουσαλήμ, στο Κάιρο και όπου αλλού χρειάζεται. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας ευχαριστήσουμε.